Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία και Πειραϊκή Εκκλησία. Πολλές ευχές σε όλους εσάς που μας ακούτε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, όπου βρίσκεστε, είναι και η Πειραϊκή Εκκλησία κοντά σας. Βαγγέλης Φακιανάκης σας καλωσορίζει με την όμορφη μουσική που επιλέγει και η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-41-18-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για μια προσωπικότητα, τον Αντουάν Σεντ-Εξυπέρι, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σύμβολο στην εποχή του, και δεν θα σας μιλήσουμε για το μικρό πρίγκιπα που είναι ξακουστό βιβλίο του, θα σας μιλήσουμε για τη ζωή του, μια εξαιρετική ζωή που έδειχνε ευθύνη, κυριαρχία στον εαυτό του, στα πάθη, έδειχνε αρετές πολλές. Όλα βέβαια ξεκινούσαν από την επαφή του με το Θεό στα παιδικά του χρόνια. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου Γεώργιο, γιατρό χειρουργό, ιεραπόστολο, συγγραφέα, ο οποίος μετέφρασε και έγραψε για τον Σεντ-Εξυπέρι. Συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου, γιατρό, χειρουργό, χρόνια πολλά στον Ευαγγελισμό, διευθυντής της Β' Χειρουργικής του Ευαγγελισμού. Ο κύριος Παπαγεωργίου έχει ένα αξιόλογο και πολύτιμο βιογραφικό, και για τον ίδιο πολύτιμο και για μας που τα ακούμε, γιατί έχει πολλές εμπειρίες και έχει πολλά να μας πει. Ο κύριος Παπαγεωργίου λοιπόν, μαζί με μια ομάδα συνεργατών, ίδρυσε στην Αφρική, συγκεκριμένα στην Τανζανία, ένα από την αρχή, από τα θεμέλια νοσοκομείου, και ανακαίνισε πλήρως με την ομάδα του πάντοτε στην Ουγκάντα ένα άλλο, και βέβαια τελευταία γράφει, είναι συγγραφέας. Έχουμε μιλήσει για τα βιβλία του, ένα εξαιρετικό του βιβλίο είχαμε μιλήσει με τον κύριο Παπαγεωργίου γι' αυτό, για τον Άγιο Λουκά Κρυμαίας και τις ομοιότητες που είχε με τον άλλο ιεραπόστολο, του Αλβέρτου Σβάιτσερ. Σήμερα όμως θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου για το βιβλίο του Σεντ-Εξυπέρι, ο τελευταίος υπότης του ουρανού. Καλώς ήρθατε κύριε Παπαγεωργίου στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πάντοτε να συνομιλούμε με αφορμή πολλά πράγματα. Μας είχατε μιλήσει παλαιότερα και για τις εμπειρίες σας στην Αφρική, στην Ιεραποστολή, όπου είχατε ξεκινήσει πριν από πόσα χρόνια. Από το 1998. Μάλιστα. Όλη αυτή η ζωή στα νοσοκομεία, εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, όλα αυτά ήταν μία αφορμή έμπνευσης να κάτσετε, να γράψετε, όχι για αυτά απαραίτητα τα θέματα, αλλά σαν να θέλατε να μεταφέρετε αυτά που ξέρετε σε εμάς τους επόμενους. Κοιτάξτε, ο καθένας στη ζωή του αποταμιεύει εμπειρίες και γνώσεις, και όταν φτάσει σε ένα σημείο που έχει χρόνο, που τώρα έχω περισσότερο χρόνο λόγω της συνταξιοδότησης, καλό είναι αυτά να τα καταθέσει, ας πούμε, εφόσον μπορεί, και όποιος μπορεί να, από αυτά κάτι να πάρει, καλό θα είναι. Το περισσότερο είναι, έχει κανείς την ανάγκη να εκφράσει αυτό που αισθάνεται και αυτό που έζησε. Από εκεί και πέρα βέβαια μπορεί να είναι κάτι που δεν θα χρησιμεύσει σε κανέναν, μπορεί να χρησιμεύσει σε κάποιους άλλους. Ακριβώς. Εμένα όμως πρέπει να σας πω ότι πολύ μου άρεσε οι περιγραφές μάλλον που κάνετε στο τελευταίο υπότι του ουρανού.
ποτέ δεν ήξερα και δεν περίμενα αυτή τη βιογραφία του Σέντ Εξυπερί. Είναι ιδιαίτερος άνθρωπος. Όλοι τον ξέρουμε για τα γραπτά του, έτσι, τα κλασικά. Ο κόσμος ξέρει το Μικρό Πρίγκιπα. Αυτό. Είναι το αριστούργημά του, από το οποίο έχει γίνει γνωστός και το οποίο πια έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο. Έχει μεταφραστεί σε 270 γλώσσες και διαλέκτους. Έχει κυκλοφορήσει σε 30.000 αντίτυπα που λέτε την ημέρα στον κόσμο. Είναι δηλαδή μια εκπληκτική επιτυχία, η οποία είναι διαχρονική, γιατί ο Μικρός Πρίγκιπας εγγράφτηκε το 1943-44 και εκδόθηκε το 1945 με το τέλος του πολέμου. Και από τότε εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή των πωλήσεων διεθνώς. Λοιπόν, όλος ο κόσμος ξέρει τον Μικρό Πρίγκιπα, αλλά πολλοί λίγοι ξέρουν τον δημιουργό του. Και έχει μεγάλη σημασία για να κατανοήσεις ένα έργο, έχει σημασία να γνωρίσεις και αυτόν που το έγραψε, γιατί βέβαια το έργο είναι η έκφραση του συγγραφέα, του δημιουργού. Έτσι λοιπόν, και εγώ επειδή από νέος, από την μαθητική μου ηλικία, είχα εγωιτευθεί και είχα ενθουσιαστεί με το Μικρό Πρίγκιπα, εκ των υστέρων σκέφτηκα μετά από αρκετά χρόνια να ανατρέξω και στο συγγραφέα του. Και έμεινα έκπληκτος από μια ζωή εντυπωσιακή, από έναν άνθρωπο πάρα πολύ ενδιαφέροντα, που αποκαλύπτει έναν άλλο κόσμο και κοινωνικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να κάτσω να διαβάσω όλα τα βιβλία του Σέντ Εξυπερί, γιατί γράψει και πολλά άλλα βιβλία, και να διαβάσω βιογραφίες και μονογραφίες που έχουν γραφτεί γι' αυτόν, και προσπάθησα όλα αυτά να τα συνοψίσω και να τα καταθέσω σε ένα βιβλίο, το οποίο το διαβάσατε και σας άρεσε. Και ήταν ο τελευταίος υπότης του ουρανού. Γιατί τελευταίος υπότης του ουρανού? Ναι. Κοιτάξτε, ήταν ένας άνθρωπος, καταρχήν γεννήθηκε το 1900, ακριβώς όταν άλλαζε ο αιώνας, και έζησε όλη αυτή τη μεγάλη θύελα που έφερε ο 20ος αιώνας, δηλαδή τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μεγάλη Επανάσταση την τεχνολογική, τη Μεγάλη Επανάσταση την ιατρική, τις μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις και αλλαγές που γίνανε. Δηλαδή το πρώτο ίμις του 20ου αιώνα ήταν κυριολεκτικά κοσμογονικό. Η γενιά λοιπόν αυτή μεγάλωσε αυτό το κοσμογονικό περιβάλλον, αλλά είχε ακόμα την κληρονομιά της παλιάς γενιάς, της εποχής εκείνης που υπήρχε η έννοια της τιμής, η έννοια της υποσύνης, η έννοια της αξιοπρέπειας ή της ευπρέπειας, του καθήκοντος, τα οποία σιγά σιγά αυτά έχουν αρκετά έτσι αποχρωματιστεί στο σύγχρονο κόσμο. Λοιπόν, ο Σέντ Εξυπερί ξεκίνησε, είχε όνειρο από μικρός να γίνει αεροπόρος, γιατί έτυχε στον πύργο, ήταν αριστοκρατικής οικογένειας, όχι όμως πλούσιος, απλώς από τους ξεπεσμένους αριστοκράτες. Μεγάλωσε έναν πύργο και δίπλα υπήρχε ένα πειραματικό αεροδρόμιο που γινόντουσαν οι πρώτες πτήσεις, και όπως ξέρουμε η αεροπορία ξεκίνησε από τη Γαλλία ουσιαστικά και μετά επεκτάθηκε και στην Αμερική και στην Αγγλία. Λοιπόν, τότε είχαν οι Γάλλοι την πρωτοπορία στην αεροπορία, και τότε οι πρώτες πτήσεις, αυτό ήταν μικρό παιδί, πήγαινε και παρακολουθούσε εκεί, έβλεπε αυτούς τους μυθικούς ανθρώπους που ήταν οι πιλότοι, ενθουσιάστηκε, αγάπησε την. Και από εκεί ξεκινάει όλη του αυτή η αγάπη για τα αστέρια, για τους πλανήτες, για τα ταξίδια του Μικρού Πρίγκιπα στο διάστημα, για την επίσκεψη του ενός εξωγήινου πλάσματος στη Γη και όλα αυτά. Τα ξεκινάνε γιατί αυτός ζούσε και αισθανόταν ότι πραγματικά καταξιώνεται όταν πετάει στον ουρανό. Αυτό τον έκανε να αποθούσε τη ζωή περισσότερο από όλα σε αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε μια θυελλώδη ζωή κατά τα άλλα, είχε ένα γάμο που ήταν μάλλον αποτυχημένος,
Αλλά όμως από την άλλη μεριά με τη γυναίκα του είχαμε ένα πολύ σφοδρό ένωτα, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι και μαζί δεν κάνουμε και χωριστά δεν μπορούμε. Αυτό τον έκανε να ζητάει και άλλα πράγματα στη ζωή του και έζησε στην έρημο στη Σαχάρα, γιατί εκεί ήταν με τις αποστολές των, όταν η Γαλλία είχε τις αποικίες, και ήταν από τους πρωτοπόρους που μεταφέρανε την αλληλογραφία με το αεροπλάνο. Μέχρι τότε πήγαινε η αλληλογραφία με το πλοίο και χρειαζόταν μήνες για να πάει, ας πούμε, από τη Γαλλία στην Αμερική. Τότε άρχισε να κάνουν μεταφορά της αλληλογραφίας με το αεροπλάνο και πέρασε τον Ατλαντικό. Είχε πάρα πολλά ατυχήματα, γιατί τότε το αεροπλάνο ήταν πρωτόγωνα και παθαίνανε συχνά βλάβες. Και εκείνο που ήταν σημαντικό για αυτόν ήταν ότι συμμετείχε πάντα στις αποστολές για να διασώσει τους συναδέλφους του που είχαν πέσει είτε στην έρημο είτε αργότερα στην Αμερική, στις Άνδη, στα βουνά. Και ήταν πάρα πολύ επίμονος και τολμηρός, προσπαθώντας, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, προσπαθώντας να σώσει τους συναδέλφους του. Τα βιβλία που έγραψε ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Και άλλο ένα σημαντικό στη ζωή του είναι ότι όταν έγινε όταν ήταν πρώτος πόλεμος, ήταν παιδί ακόμα, ήταν 14 χρονών, δεν συμμετέχει στον πόλεμο, αλλά στη δεύτερη φορά στρατεύθηκε το 1940. Παρόλο που ήταν, λόγω των ατυχημάτων που είχε πάθει στα αεροπορικά του ταξίδια, τον έκριναν βοηθητικό και τον έβαλαν στην εφεδρεία, ζήτησε ο ίδιος προσωπικά να μετατεθεί στην πρώτη γραμμή και μετατέθηκε στο μέτωπο, πολέμησε ηρωικά, ανδραγάθησε. Μετά η Γαλλία κατέρευσε, μπήκαν οι Γερμανοί μέσα, μιλάμε για το 1941, και ο ίδιος αποστρατεύτηκε και διέφυγε στην Αμερική, όπου στην Αμερική ήταν ήδη γνωστός από τα βιβλία του, και εκεί, παρόλο που είχε πολύ καλές σχέσεις και έγραψε και άλλα βιβλία και είχε γίνει πλούσιος από τα βιβλία του, αποφάσισε το 1944 να πάει να καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας του και να πολεμήσει για την απελευθέρωση της Γαλλίας. Το 1943 έγραψε το «Μικρό Πρίγκιπα». Όταν το έγραψε, πήρα ένα αντίτυπο μόνο που βγήκε, η πρώτη έκδοση έγινε στην Αμερική, πήρα ένα αντίτυπο και έφυγε και πήγε στην Αλγερία, που ήταν τα στρατεύματα του στρατηγού Ντεγκόλ, και πήγε στην Αλγερία που ήταν τα γαλλικά στρατεύματα για να πολεμήσει. Εντάχθηκε στις γαλλικές δυνάμεις, οι οποίες βέβαια ήταν υπό αμερικανική διοίκηση τότε. Και έκανε αναγνωριστικές πτήσεις από την Αλγερία προς την Γαλλία, και σε μία, το 1944, σε μία από αυτές τις πτήσεις τον κατέρριψαν οι Γερμανοί πιλότοι και χάθηκε. Γι' αυτό λέω ότι ήταν ο τελευταίος υπότης του ουρανού, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εξασφαλίσει τη ζωή του και την δόξα του και την οικονομική του άνεση, εν τούτης θέλησε να πάει να πολεμήσει για ένα ιδανικό που είχε και θυσιάστηκε για αυτό το ιδανικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακή η ζωή του. Μέσα στην περιπέτεια είναι ένα πρόσωπο που θα έπρεπε να γραφτεί ένα βιβλίο γι' αυτό ολόκληρο, πέρα από τη βιογραφία, μυθιστορηματικό, και να γυριστεί στο κινηματογράφο. Έχω γραφτεί στα γαλλικά και τα βιβλία για το Saint-Exupéry, κυρίως βέβαια βιογραφικά. Ναι. Εγώ τον παρομοίασα με τον Δον Κιχώτη, που ήταν κι αυτός ένας νοσταλγός της υποσύνης και της τιμής και του καθήκοντος, και ο οποίος τα έβαλε με τους ανεμόμυλους. Έτσι. Ο Δε Εξυπηρή τα έβαλε με τα γερμανικά αεροπλάνα, τα οποία ήταν πολύ πιο ισχυρά και πολύ πιο δυνατά από αυτόν, ο οποίος όταν σημειωτέων ότι 44 ετών που κατατάχθηκε στην αεροπορία για την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Τα αεροπλάνα εκείνα δεν είχαν ούτε κλιματισμό, ούτε τις άνεσες που είναι τα σημερινά αεροπλάνα, ώστε μόνο παιδιά 20-25 χρονών ήταν το όριο της ηλικίας για τους πιλότους, τους πολεμικούς πιλότους, ήταν 30 ετών. Γιατί ανέβαιναν σε μεγάλα ύψη, βέβαια είχαν οξυγόνα επιπλέον, αλλά το οξυγόνα αέρανε, έκανε πάρα πολύ κρύο εκεί και δεν
άντεχαν. Δηλαδή για την ηλικία του ήταν κατάταξη αυτοκτονίας αυτή. Έτσι, και δεν τον πέρανε, αλλά επειδή είχε πολύ μεγάλες γνωριμίες, μάλιστα ήταν γνωστός με το γιο του Wilson, του Προέδρου τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, έβαλε μέσον και τον πήρανε. Mm. Και μάλιστα τον βάλανε υποδοκιμή να θα κάνει 6 πτήσεις και να δούμε πώς θα πάει, και στην 6η πτήση τον κατέρριψαν. Έκανε αναγνωριστικές πτήσεις, πήγαινε και έβγαζε φωτογραφίες για τη μέλουσα απόβαση που θα έκαναν στη Σικελία οι Αμερικανοί, και κατερρεύσει το, ή εν πάση περιπτώσει χάθηκε το πλοίο του, το αεροπλάνο του μέσα στο Μεσόγειο, και αναβρέθηκε μετά από πολλά χρόνια, το 2004 βρήκαν τα συντρίμια και ταυτοποίησαν ότι ήταν αυτό το πλοίο το οποίο είχε βυθιστεί τότε εκεί, που δεν ξέρουμε πώς έγινε, αν τον κατέρριψαν ή αν έπεσε μόνος του, δηλαδή από ήλιγκο ή από βλάβη, mm. αλλά το πιθανότερο ήταν ότι είχε καταρριφθεί από τα καταδιωκτικά. Έτσι, διαβάζοντας το βιβλίο σας, που μεταφέρεται αυτή την βιογραφία, είναι να θαυμάζει κανείς αυτόν τον άνθρωπο, έτσι όπως ξεκίνησε, το πείσμα του, έτσι, αυτή την ηθική που τονίσατε κι εσείς προηγουμένως, συναρπάζει τον, δηλαδή και αυτή είναι η αξία της λογοτεχνίας τελικά, να σε συναρπάσει ένα πρόσωπο, να θέλεις να ταυτιστείς μαζί του. Και αυτό το καταφέρνετε. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι πήγαινε πάντοτε να σώσει τους συναδέλφους σε μέρη που άλλοι θα φοβούνταν να πάνε. Βέβαια, γιατί αυτά τα μέρη ήταν τότε, ειδικά στη Σαχάρα, αυτοί ναι. που έπεφταν στην έρημο, που εκεί υπήρχαν οι Μαυριτανοί επαναστάτες που ήταν, ή τους σκότωναν όταν τους έπιαναν, ή τους κρατούσαν και ζητούσαν λίτρα. Αυτός πήγαινε εκεί και κινδύνευε τη ζωή του για να σώσει τους συναδέλφους του. Με όλες αυτές τις... Και δεν το είχε κάνει μόνο μία φορά, νομίζω. Όχι, το έκανε πολλές φορές. Και αυτό είχε προκαλέσει και το σεβασμό των Μαυριτανών, οι οποίοι ειδικά αυτόν τον σεβόντουσαν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ας το πούμε, όχι πρωτόγονοι, ας πούμε, άλλου πολιτισμού, ναι. Αυτοί εκτιμούσαν πάρα πολύ την Ανδρεία. Mm. Και όταν είδαν ότι ήταν αυτός ένας άφοβος που διακινδύνευε για τους συναδέλφους του, αυτό το εξετίμησαν και το σεβάστηκαν. Σέβονταν την Ανδρεία του, γιατί και αυτές τις αρατές είχαν. Σωστά. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι γνωρίζοντας τον Σόντε Εξυπηρή, ο οποίος σημειωτών μεγάλωσε ως εσωτερικός σχολείο Ιησουητών. Είχε δηλαδή μια παιδεία χριστιανική, η οποία φαίνεται σαφώς στο Μικρό Πρίγκιπα. Το βιβλίο έχει δύο μεγάλα κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι η βιογραφία του Σέντε Εξυπηρή και το δεύτερο είναι μια προσπάθεια ερμηνείας του Μικρού Πρίγκιπα υπό το φως των αρχών και του πιστεύου που είχε ο συγγραφέας του. Και είναι ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς μερικά πράγματα τα οποία σε μένα φωτίστηκαν, βέβαια διαβάζοντας και πολλά άλλα βιβλία πάνω στο Μικρό Πρίγκιπα, αλλά και κυρίως βλέποντας τα πιστεύω. Να φανταστείτε ότι όταν ήταν μικρά παιδιά η μητέρα τους, γιατί ορφάνεψε νωρίς, όταν ήταν 4 χρονών πέθανε ο πατέρας στο προεγκεφαλικό επεισόδιο, είχε άλλα 4 αδέρφια, 3 αδελφές και έναν αδελφό, και του ταυμάζονται η μητέρα του και τους έλεγε διάφορες ιστορίες, τους διάβαζε ή τα παραμύθια του Άντερσεν και τους διάβαζε και την Αγία Γραφή, όλες τις ιστορίες της Αγίας Γραφής, ειδικά το πάθος του Χριστού, και διάβαζε τα Ευαγγέλια, και τα παιδιά ήταν εντυπωσιασμένα και ενθουσιασμένα από αυτά. Δηλαδή από τα πρώτα του βήματα, από τα πρώτα αυτό που είχε πάει στοιχεία τέτοια, τα οποία φαίνονται σαφώς στο Μικρό Πρίγκιπα, τα μηνύματα αυτά τα μεταφυσικά. Και το χαρακτηρίζω εγώ, όχι εγώ δηλαδή, και πολλοί άλλοι, ότι είναι ο Μικρός Πρίγκιπας είναι ένα Ευαγγέλιο κατά Σέντε Εξυπηρή. Δίνει αυτή την έννοια της αγνής αγάπης, της προσπάθειας γιατί να δημιουργήσει κάποιος σχέση προσωπική και μοναδική σχέση, όπως έχει κάνει ο Μικρός Πρίγκιπας με το τριανταφυλλό του,
η έννοια της πίστης, η έννοια της συνέπειας, η έννοια της υπευθυνότητας. Και όλη η ιστορία αυτή του μικρού πρίγκιπα, ο οποίος φεύγει και λέει θα ξανάρθω, που έτσι δίνει ένα μήνυμα σαν την αναμονή που έχουμε και εμείς οι χριστιανοί για την επάνωδο του Ιησού, για τη Δευτέρα Παρουσία. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς το μικρό πρίγκιπα και υπό αυτό το πρίσμα. Το πρίσμα. Έχετε δίκιο. Πάντως πολλά κοινά στοιχεία μέσα του, αυτά που είχε ο άνθρωπος, αυτά έδινε, αυτό το θα ξανάρθω. Ναι, είναι σαφές, ναι, ότι είναι πράγματα βγαλμένα μέσα από την ψυχή του, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πεποιημένο, είναι κάτι αυθόρμητο και αυθεντικό. Και αυτό το βεβαίωσε με τον τρόπο που έζησε, δηλαδή... Και που πέθανε. Ο καθένας μπορεί να λέει λόγια πολύ ωραία, αλλά έτσι, αν δεν τα επισφραγίσεις με τη ζωή σου, τα λόγια δεν έχουν καμία αξία. Έτσι. Αυτό το θα ξανάρθω πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, μου κάνει εντύπωση, γιατί και εκείνος επανερχόταν με τα αεροπλάνα του να σώσει τον κόσμο, να βοηθήσει, να φωτογραφίσει. Αυτό ήταν ένα θα ξανάρθω. Ναι. Και όπως ξανάρθηκε στον αγώνα για την πατρίδα του, εκεί που είχε ξενιτευθεί και αισθανόταν ότι σαν να είχε εγκαταλείψει τους δικούς του. Και μάλιστα το μικρό πρίγκιπα τον αφιερώνει σε έναν φίλο του, ο οποίος ήταν Εβραίος και ζούσε στη Γαλλία τότε και ήταν στα στρατόπεδα. Και τον είχαν συλλάβει και λέει είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που πεινάνε και κρεώνουν στην Γαλλία. Και αυτό δεν τον άφησε να ησυχάσει. Μάλιστα, επειδή τον είχαν κατηγορήσει, γιατί πάντα, όπως ξέρετε, για όλους τους ανθρώπους που έχουν κάποια επιφάνεια θα υπάρχουν και οι κατήγοροι. Το είχαν κατηγορήσει λοιπόν ότι λιποψύχησε και λιποτάξησε αυτόν ο οποίος είχε αδραγαθήσει στον πόλεμο, και όταν έφυγε τελικά για την Αφρική του έγραψε η γυναίκα του ότι σας ελέωσαν με τις κατηγορίες τους και θελήσατε να πληθείτε σε ένα ποτάμι από μύδρος και σφαίρας, και αυτό το καταφέρατε. Και πράγματι πήγε και πλήθηκε σε αυτό το ποτάμι. Η σχέση του με τη γυναίκα του, ωστόσο, ήταν προβληματική, έτσι. Ναι, και αυτό φαίνεται στο γραπτό σας. Ήταν δύο πολύ ισχυρές προσωπικότητες που δεν μπορούσαν να συμβαστούν ένας με τον άλλον. Απ' την άλλη μεριά υπήρχε μια μεγάλη έλξη και μια μεγάλη αγάπη. Δεν χώρεσαν, έφτασαν στο σημείο να ζουν μαζί αλλά χωριστά, αλλά δεν μπορούσε να είναι και τελείως χωριστά. Ήταν μια πολύ παράξενη σχέση και αυτό όμως του δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή δεν είχε μια γαλήνια σχέση, δεν νομίζω ότι τον βοήθησε τόσο αυτή η σχέση στη ζωή του. Φυσικά ήταν ένα εράχισμα η σχέση αυτή για να ρεχτεί στους κινδύνους, για να γράψει, για να κάνει. Αλλά όμως δεν ήταν η αναπαυτική αγκαλιά και το λιμάνι το οποίο θα ήθελε και αυτός να έχει. Έτσι, έτσι. Δεν είχε την τύχη να το αποκτήσει. Δυστυχώς ήταν, ναι, μερικοί άνθρωποι ζουν σε αυτή την ταραχή και πιστεύω ότι θα έκανε ακόμη περισσότερα πράγματα αν είχε μια γαλήνια σχέση. Κοιτάξτε, συναισθηματικά είχε μια αντιφατικότητα, όπως πολλοί άνθρωποι έχουμε. Δηλαδή, ενώ ήθελε μια ηρεμία και ο ίδιος έλεγε θέλω μια γυναίκα που να με περιμένει, εγώ να ταξιδεύω και να με περιμένει, από την άλλη μεριά τον τραβούσαν οι ισχυρές προσωπικότητες. Τον τράβηξε αυτή η προσωπικότητα που ήταν τελείως αντίθετη από αυτό που έλεγε ότι θέλει. Προφανώς θα θέλει και τα δύο. Αλλά και τα δύο δεν μπορεί να τα έχει κανείς. Είμαστε αντιφατικοί και στις επιθυμίες μας και στις και πολλές φορές και στα πιστεύω μας και στη συμπεριφορά μας. Είμαστε διχασμένοι, έχετε δίκιο. Βέβαια, έχετε είμαστε. Δίκιο. Βέβαια είμαστε. Οπότε και ένας καλλιτέχνης. Αυτή την επιλογή αυτή, η οποία δεν του βγήκε, που λένε στη σύμφωνη. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε. Όμως εμείς
βλέπουμε τον άνθρωπο τώρα χρόνια μετά από την εκδημία του, πώς ήταν, και δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε, ας πούμε, τα άλλα του κατορθώματα, τα πνευματικά του, όλα όσα έκανε, έτσι, την ευθύνη του απέναντι στον άνθρωπο, έτσι, στους συμπατριώτες του. Τονίζει πάρα πολύ αυτό το αίσθημα της ευθύνης, το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στον πολιτισμό μας, απέναντι στην κληρονομιά μας, απέναντι στις αξίες της ζωής, τις οποίες οι αξίες της ζωής τονίζει ότι είναι οι αξίες οι χριστιανικές. Επίσης, την έννοια της συνέπειας απέναντι σε αυτούς που αγαπούμε, ότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς που αγαπήσαμε ή για αυτούς που κάναμε να μας αγαπήσουν. Αυτά όλα είναι, και είναι δοσμένα τόσο ωραία και τόσο τρυφερά στο μικρό πυρηνική μπάλα και στα άλλα του βιβλία. Είναι ένα βιβλίο το που είναι τελείως άγνωστο, το λέγεται Το Κάστρο, και αυτό έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Ήταν ατελείωτο, δεν πρόλαβε να τελειώσει. Έχει ούτε καν να το διορθώσει, δηλαδή έχει τα πρώτα χειρόγραφα έχουν γραφτεί και είναι ασυνάρτητο, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, δεν έχει φτιαχτεί, αλλά έχει μέσα κάτι διαμάντια σε εκφράσεις και σε σκέψεις, τα οποία βέβαια δεν είναι τη στιγμή να τα πούμε, αλλά είναι καταπληκτικά. Αυτό, και αυτό το βιβλίο έχει εκδοθεί σε μετάφραση, Το Κάστρο λέγεται, του Σεντεξιμπερί. Βέβαια και υπάρχουν και άλλα πολλά βιβλία, είναι Ο Πιλότος του Πολέμου, το οποίο είναι αυτό το οποίο τον έκανε γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι Η Νυχτερινή Πτήση, είναι Ο Ταχυδρόμος του Νότου και βέβαια Η Γη των Ανθρώπων, ένα πάλι εξαιρετικό βιβλίο που περιγράφει μια περιπέτειά του που είχε ναυαγήσει στην Σαχάρα και περιπλανόταν στην έρημο επί μέρες, μέχρι που τους έσωσε αυτόν και τον ασυρματιστή του, τους έσωσε ένας Βεδουίνος. Και αυτό το βιβλίο θα συνιστούσα στους ακροατές σας, Τη Γη των Ανθρώπων, ένα υπέροχο βιβλίο και αλλακτικά ένα σύμνος την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη αγάπη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Περιγράφεται κάπου ότι έγραφε ακόμη και στη Σαχάρα όταν ήταν, ας πούμε. Ναι, έγραφε στη παντού. Σαχάρα, όπου ήταν, στο όπου μπορούσε. Επειδή ήταν πανύψηλος, ζούσε σε πολύ λιτή. Στο κρεβάτι του δεν τον έφτασε. Ακούμπαγε τα πόδια του, είχε βάλει ένα άδειο βαρέλι πιο κάτω για να κουμπάει τα πόδια του όταν κοιμόταν. Και το γραφείο του ήταν μια τάβλα, πάλι ακουμπισμένη πάνω σε δύο βαρέλια άδεια, παλιά βαρέλια βενζίνης, και εκεί καθόταν και έγραφε, γιατί ήταν για ένα διάστημα, ήταν προϊστάμενος ενός σταθμού ανεφοδιασμού των αεροπλάνων, το οποίο ήταν στην έρημο. Για τα αεροπλάνα, για να κάνουν τη διαδρομή, ξεκινούσαν την Τουλούζη της Γαλλίας, περνούσαν απέναντι στο Μαρόκο, πήγαινε στην Καζαμπλάνκα, κάνει μια στάση, μετά πήγαινε εκεί που ήταν ο Σεντεξιπέρι, δεύτερη στάση, έκανε 3-4 στάσεις μέχρι να φτάσουν στον Ντακάρ στη Σενεγάλη, που ήταν ο τελικός σταθμός, ο τελικός προορισμός, πριν ξεκινήσουν και να κάνουν τις υπερατλαντικές πτήσεις να πάνε και στην Αργεντινή. Λοιπόν, σε αυτούς τους σταθμούς τον είχαν βάλει ένα διάστημα, γιατί είχε και τεχνικές γνώσεις και για την επισκευή των αεροπλάνων κλπ. Και εκεί έγραφε και έγραψε το πρώτο του βιβλίο, το έγραψε στην έρημο. Αλλά και εκεί είχε ξημερώσει μια Αλεπού, η οποία Αλεπού μεταφέρεται μετά στο μικρό πρίγκιπα. Στο μικρό πρίγκιπα. Η περίφημη Αλεπού του μικρού πρίγκιπα. Ήταν αληθινή Αλεπού. Ήταν αληθινή Αλεπού. ένας τύπος Αλεπού που είναι στην έρημο, που λέγεται Φενέκος, είναι μια μικρή αλεπουδίτσα σαν γκουνελάκι και έχει πολύ μεγάλα αυτιά. Και αν δει κανείς, αν θυμηθεί τις εικόνες του μικρού πρίγκιπα, έτσι τη φτιάχνει, ένα αλεπουδάκι με πολύ μεγάλα αυτιά. Αλλά είναι μια ράτσα ιδιαίτερη που ζει στην έρημο. Πολύ καλή. Αυτό που είναι όμορφο σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι είχε πάρα πολλά χαρίσματα, δηλαδή και τεχνικές γνώσεις, τα περιγράφεται στο βιβλίο σας, ναι. Πώς τα πρώτα εκείνα τα αεροπλάνα που ήταν σαν παιχνιδάκια, έτσι, ήξερε όμως να τα φτιάχνει. Ήξερε έξω, στην ύπεθρα, το κεφάλι έξω. Τα πόδια το έξω. Δεν υπήρχαν όργανα. Να φανταστείτε, στις πρώτες πτήσεις οι πιλότοι, επειδή δεν είχαν σύρματα να επικοινωνήσουν, τους έδιναν ταχυδρομικά περιστέρια μαζί. Οπότε όταν πάθανε βλάβη ο πιλότος,
άφηνε το περιστέρι που έγραφε στο ποδαράκι το βαζασημείο και έχω πέσει στο τάδε σημείο. Γι' αυτό πήγαινε στην Τουλούζη και το πέρανε και πήγαινε και τον βρίσκανε. Απίστευτο. Αυτά τα πρώτα χρόνια. Βέβαια, σιγά σιγά από χρόνο σε χρόνο γινόντουσαν βελτιώσεις. Στις οποίες συμμετείχε, έτσι. Βγήκαν τα μηχανήματα προσανατολισμού και κυρίως βγήκαν τα μηχανήματα προσανατολισμού για να μπορούν να πετούν και τη νύχτα. Γιατί τη νύχτα δεν μπορούσαν να πετάνε, δεν βλέπανε. Ακριβώς. Και έτσι, γι' αυτό για το κέντρο η νυχτερινή πτήση, όταν άρχισαν να κάνουν να πετάνε τη νύχτα, που ήταν ένα μεγάλο βήμα, γιατί κερδίζαν πάρα πολύ χρόνο έτσι, με τις νυχτερινές πτήσεις. Μάλιστα, έχει μια πολύ ωραία περιγραφή σε μια φορά που όπως πήγαινε, δεν έχεις, όταν είσαι πάνω στο αεροπλάνο, δεν έχεις πάντα την αίσθηση του άρεσε πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά. Καμιά φορά λοιπόν. Έγινε το αεροπλάνο και έβλεπα τα αστέρια και νομίζω ότι είναι φώτα κάτω στη γη, γιατί νόμιζαν ότι πηγαίνουν, ότι βλέπουν προς τα κάτω, ενώ βλέπαν προς το πλάι. Ας πούμε, είχε το αεροπλάνο, είχε πάρει μια κλίση και το περιγράφει πολύ ωραία, ότι βλέπαμε το αστέρι και μετά καταλάβαινα πως είμαι και λέει ξανακρεμάω τον αστερισμό στην κανονική του θέση και συνεχίζω την πορεία μου. Ήταν πάρα πολύ, ήταν η ηρωική εποχή της αεροπορίας, την οποία την περιγράφει πάρα πολύ ωραία και την έχει ζήσει δηλαδή και την περιγράφει πάρα πολύ και ακριβώς επειδή είχε γνώσεις πάνω στα αεροπλάνα, νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με, έδινε και ιδέες στις εταιρείες που κατασκεύαζαν τα επόμενα αεροπλάνα. Ναι, ναι, ήταν πολύ εφευρετικό μυαλό και είχε κάνει πάρα πολλές εφευρέσεις, τις οποίες είχε καταθέσει, είχε κάπου 30 αυτές, 30 εφευρέσεις πιστοποιημένες, δηλαδή με πατέντα. Και μία από αυτές, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, ήταν η ανάμιξη γλυκόλης στα λάδια του αεροπλάνου, γιατί τι πάθανε, πάνω στο υψηλά, στο μεγάλο ύψος, παγώναν τα λάδια. Και δεν μπορούσε να λειτουργήσει η μηχανή. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλο μειονέκτημα, γιατί έπρεπε αμέσως να κατέβουν κάτω. Και βρήκε, και αυτό ήταν μια πολύ ήταν η πιο σημαντική του, ας το πούμε, συμβολή. Βέβαια, μετά βγήκαν και πολλά άλλα και ξεπεράστηκε αυτό. Αλλά στην αρχή ήταν πολύ μεγάλη συμβολή στην αεροπορία αυτή η εφεύρεση του. Ναι, να μην παγώνουν τα λάδια. Παγώνουν τα λάδια, ή μάλλον να κατέβει το σημείο πήξεως των λαδιών πολύ πιο χαμηλά, ώστε να μπορούν να πετάνε σε μεγαλύτερα ύψη. Ακριβώς. Και αυτός ο άνθρωπος έτσι που τον φανταζόμαστε μέσα στις μουτζούρες, μέσα στις μηχανές, να κατεβαίνει στη Σαχάρα, έπαιρνε μετά το λεπτό χέρι του, το μολύβι, ας πούμε, να κάτσει να γράψει. Ναι. Αυτό. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος είχε το χάρισμα να μεταμορφώνει την έρημο. Την έρημο από μια ασχήμια έβλεπε την ομορφιά της έρημου και έλεγε αυτό, ότι το μυστικό της Σαχάρας. Η Σαχάρα σε μεταμορφώνει, και μάλιστα όταν ήταν στη Σαχάρα τότε, ζώντας μια ζωή ερημίτη ουσιαστικά, με αυτούς τους ανθρώπους που όλο τους η ηθική τους ήταν η συνέπεια, η γενναιότητα, η ανδρεία και η ελευθερία. Αυτή ήταν οι Μαυριτανοί που πολεμούσαν, αλλά και οι άνθρωποι που είχαν τολμήσει να πάνε σε αυτές τις περιοχές και να ζήσουν. Και τότε αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα για τη ζωή του Παρισιού, γιατί αισθανόταν, απέρεψε αυτή τη ζωή την κοσμική, την επιπόλαια, την έτσι, επιφανειακή ζωή, την οποία μέχρι να πάει εκεί είχε ζήσει, ας πούμε. Και τότε κατάλαβε, και αυτό κατάλαβε τη γοητεία της ερήμου, και έλεγε ότι η έρημος σε μεταμορφώνει και η έρημος σε κάνει να βρεις τον εαυτό σου. Αυτά τα ακούμε και, όχι βέβαια κάνω ένα παραλληλισμό, αλλά τα έχουμε ακούσει και στους πατέρες τα γράφουν, τη σημασία της ερήμου, δηλαδή της απομόνωσης, έτσι, που μπορεί κανείς μετά να κοιτάξει βαθιά μέσα στον εαυτό του και να... Και τη μεγάλη διαφορά της ερήμου μεταξύ, δηλαδή
που υπάρχει με την έρημο και την κοσμική ζωή. Και πόσο μάλλον τη ζωή που τότε ζούσε ο Εξυπηρή, που έχουμε ακουστά στη Γαλλία, οι πλούσιοι πώς περνούσαν. Το 25 ήταν η εποχή της μετά τον πόλεμο που ο κόσμος κοίταξε μετά τη συφορά του πολέμου. Το μόνο που λέγανε, άντε να χαρούμε σήμερα, δεν ξέρουμε άλλο τι θα κάνουμε. Άκριβώς. Και είχε γίνει μια τελείως μια κατάσταση εκεί μεταξύ 20 και 30, ναι, που ο κόσμος κοίταγε, το μόνο που τον ένοιαζε είναι το σήμερα να ζήσει. Δηλαδή όλες είχαν κατά, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν πολύ μεγάλη δοκιμασία για την ανθρωπότητα, γιατί κατέρευσαν όλες οι αξίες μέχρι τότε. Είδαν ότι όλα αυτά που λέγαμε ήταν τίποτα. Και όλα αυτά που είπαμε τα θυσιάσαμε σε μια βλακεία και σκοτωθήκαμε και όλο το άνθος, έπεσε όλο το άνθος της Ευρώπης τότε. Γιατί στα χαρακόμματα επί 4 χρόνια σκοτωνόντουσαν τα παιδιά σε μάταιες επιθέσεις. Πηγαίναν, κάναν μια επίθεση μεν, τους αράναν με τα μυράλια, βόλα οι άλλοι. Μετά κάναν οι άλλοι και το ίδιο. Αυτό λοιπόν είχε τόσο βαθιά επίδραση μέσα στην κοινωνία που άλλαξαν τελείως τα ήθη. Και ώσπου να μπορέσουν να συνέλθουν από αυτό, ήρθε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και έκλεισε η... Ναι. Η αλήθεια είναι ότι... Λοιπόν, ο Σέντερος ήταν από αυτούς που προσπάθησε, ναι, ή εν πάση περιπτώσει είχε την τύχη να βιώσει τις αρχές αυτές, να τις αναβιώσει και να τις κρατήσει. Ναι. Τις αρχές αυτές, τη συνέπεια που κατέρευσαν, ναι, με τον πόλεμο, να τις κρατήσει, τις αρχές αυτές, της τιμής, ναι, της συνέπειας, της αγάπης, της ευθύνης. Έτσι. Αυτά τα πράγματα που ήταν τότε ξεπερασμένα στην κοινωνία. Θεωρούσαν ότι αυτά ήταν άλλες κουβέντες, οι οποίες, να τι έγινε, αυτά λέγαμε και να αποκαταστήσαμε. Πάντως έχετε δίκιο αυτό και χαίρομαι που μας το λέτε, ιδιαίτερα συγκρίνοντας αυτές τις συνθήκες. Αλλά παρατηρούμε, κύριε Παπαγεωργίου, και εσείς τόσα χρόνια που και στην Αφρική έχετε πάει και σαν γιατρός τόσα χρόνια στο νοσοκομείο, σαν χειρουργός, έχετε δει πολλά, έχουν δει πολλά τα μάτια σας. Παρατηρούμε, και βοηθήστε με σε αυτό, ότι σε κάθε δύσκολη κατάσταση, ένας πόλεμος, μια πανδημία ή επιδημία ή ότι μια δύσκολη, δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα να βγάλουν οι άνθρωποι όλα τους τα προβλήματα έξω. Αλλά οι καλοί γίνονται καλύτεροι και οι άνθρωποι που είναι προβληματικοί γίνονται πιο προβληματικοί. Άρα ο Σέντ Εξυπηρή σε αυτή την περίπτωση φανερώνεται ότι ήταν η πάστα του ανθρώπου τέτοια. Δεν επηρεάστηκε. Ναι, κοιτάξτε, όπως το είπατε, όταν μπει κανείς στη δοκιμασία θα βγει αυτό που ουσιαστικά έχει μέσα του και ό,τι είναι επίπλαστο ή δευτεράδων πάνω του θα φύγει. Και θα μείνει η πραγματική του ουσία. Αν η πραγματική του ουσία είναι η καλή, θα μείνει το καλό. Αν είναι η κακή, θα μείνει το κακό. Είναι εκεί που λένε ότι λιώνει το σίδερο και μένει, ας το πούμε, το μέταλλο, ή μάλλον λιώνουν τα μέταλλα τα ευτελή και μένουν τα μέταλλα τα άξια, τα ευγενή. Λοιπόν, ο πόλεμος είναι μια φωτιά που θα λιώσει τα επίπλαστα και τα ψεύτικα και... Και όχι μόνο πόλεμος, όπως και τώρα και αυτό που περνάμε τώρα. Γιατί και τώρα περνάμε ένα... Βέβαια, εντάξει, δεν είναι πόλεμος, αλλά δεν πάει να είναι μια δοκιμασία μεγάλη και για την κοινωνία μας, αλλά και για τον καθένα μας προσωπικά στη ζωή του. Ακριβώς. Γιατί μας έχει αλλάξει τη ζωή και τις σχέσεις και τον τρόπο σχέσεων. Έτσι. Και τον τρόπο που σκέφτεται κανείς, αν σκέφτεται τον εαυτό του, αν σκέφτεται τους άλλους. Παράδειγμα, ερχόμαστε τώρα σε ένα σημερινό πρόβλημα που λέμε ότι αυτό που λέγαμε ότι μην, να προσέχεις, ας πούμε, να μην εκτίθεσαι στον ιό, αυτό δεν είναι ότι να προσέχεις μόνο για να μην αρρωστήσεις εσύ, αλλά να προσέχεις για να μην μεταδώσεις την αρρώστηση στους άλλους. Δηλαδή η έννοια της ευθύνης πρέπει να είναι όχι για τον εαυτό μας αλλά για τους άλλους. Αυτό που είπαμε, ότι καθόμαστε μέσα όχι γιατί φοβόμαστε, αλλά γιατί αγαπάμε. Δηλαδή προσπαθούμε να τηρήσουμε τους κανόνες αυτούς, γιατί, όχι μόνο για να ζήσουμε εμείς, άλλωστε οι νέοι άνθρωποι ξέρουν ότι και να αρρωστήσουν
δεν θα πεθάνουν, θα πέρασουν μια δοκιμασία αλλά θα επιβιώσουν. Αλλά κάθονται, αυτοί που κάθονται, κάθονται για να προφυλάξουν εκείνους οι οποίοι είναι ευπαθείς. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η έννοια της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία που την τονίζει πολύ ο Σεντεξεπέρι, να τώρα μια ευκαιρία να βγει έξω. Ακριβώς. Και να φανεί ποιοι είναι οι ανεύθυνοι και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Έτσι, έτσι. Και εσείς σαν γιατρός χαιρόμαστε που καταλήξαμε έτσι τώρα στον επίλογο της εκπομπής σε αυτό. Και πώς μπορεί να μας βοηθήσει μια όμορφη ιστορία. Χαιρόμαστε που μας τα είπατε αυτά για την ευθύνη που πρέπει να έχουμε απέναντι στους ανθρώπους, τους ευπαθείς. Αλλά και επίσης μια πνευματική στάση, ώστε να μην παρασυρώμαστε. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, γιατρέ, εσείς το ξέρετε, έχουν παρασυρθεί ότι αυτό δεν είναι τίποτα και είναι μόνο λόγια και συνωμοσίες. Ναι. Πάρα πολλοί. Και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που δεν το πιστεύουν. Και εκεί πάλι χάνουμε την ευθύνη, αλλά χάνουμε και το μυαλό μας συγχρόνως. Ναι, δυστυχώς αυτό, και βλέπουμε πόση ανευθυνότητα βγαίνουν άνθρωποι, είτε γιατροί, είτε οτιδήποτε άλλο, και βγαίνουν και γράφουν είτε στο διαδίκτυο είτε στις, σε συνεντεύξεις, ότι δεν είναι τίποτα. Ή τα μέτρα, θυμάμαι που είχε βγει ένας από την Αμερική μέγας τετρανός επιστήμων και έλεγε ότι τα μέτρα αυτά, το lockdown αυτό το, ναι, το απαγορευτικό που το λέμε στα ελληνικά, είναι, δεν χρειάζεται. Λέει μια κουβέντα η οποία τι συνέπειες θα είχε αν δεν γινόταν. Απεδείχθη ότι όπου δεν κάνανε τις απαγορεύσεις, αναγκαστήκαν και γρήγορα τα γυρίσαν πίσω και τις κάνανε, όπως ξεκίνησαν στην Αγγλία, ας πούμε. Λοιπόν, βγαίνει ο καθένας και λέει, χωρίς να έχει την αίσθηση της ευθύνης, ότι τι ζημιά μπορεί να κάνει στην κοινωνία με αυτό. Και πιστεύω ότι δεν είναι αυτοί που τα λένε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, δεν το κάνουν επίτηδες, δεν είναι κακόπιστοι, δεν το κάνουν για να φέρουν, απλώς το πιστεύουν αυτό. Αλλά όταν λες μια γνώμη η οποία μπορεί να πειράσει τους άλλους, σκέψου τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό αν τυχόν κάνεις λάθος. Και μην είσαι βέβαιος ποτέ 100% ότι έχεις τη σωστή σκέψη. Σκέψου το, αυτό που λες μπορεί να είναι. Αν δεν είναι όμως, τι συνέπειες θα έχει αν αυτό που λες εσύ το εφαρμόσουν οι άλλοι. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουν βγει και λένε ό,τι θέλουν, ότι είναι ψεύτικοι. Μα τι ψεύτικοι είναι, όλοι αυτοί είναι νεκροί από ότι πότε ξανά έγινε αυτό να πεθάνουν 200.000 άνθρωποι μαζεμένοι μέσα σε ένα μήνα. Έτσι, έτσι. Από τι πεθάνανε. Λένε ότι οι πιο πολλοί, λέει, δεν πεθάνανε από τον κορονοϊό, πέθαναν από φυσικές αιτίες. Μα από φυσικές αιτίες πεθαίνουν κάθε χρόνο τόσοι πολλοί μαζεμένοι. Ναι. Είναι αυτό, όχι, χαίρομαι. Είναι θέμα υπευθυνότητας του καθένα μας, και ο καθένας πρέπει να σκεφτεί πριν πει μια κουβέντα δημόσια, να σκεφτεί πάρα πολύ τι συνέπειες μπορεί να έχει. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει έτσι ελεύθερα. Είναι τελείως ανευθυνότητα. Και να έχουμε και μια μικρή και μια ταπείνωση να λέμε, ας να μιλήσουν οι ειδικοί. Εγώ δεν ξέρω. Ακριβώς. Δεν πάνω, ξέρω. Εγώ θα, αν με ρωτήσουν για κάτι ιατρικό, αλλά κάτι χειρουργικό, για αυτό που έζησα, που έχω την εμπειρία. Εσείς ένα θέμα πάνω στις δημόσιες σχέσεις, δεν μπορεί να, ο καθένας να έχει γνώμη για όλα. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Μπορεί να έχει γνώμη και να την κατάγει τον εαυτό του, ναι, και να την εκφράσει σε μια συζήτηση, αλλά δημόσια να καταθέτει γνώμες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τον κόσμο, αυτό είναι ανευθυνότητα. Έτσι. Μα δε, ναι, είναι και ανεγκέφαλο να μιλάω εγώ, ας πούμε, σαν γιατρός. Περιμένουν τον γιατρό να μιλήσει. Έτσι. Έτσι είναι. Και χαιρόμαστε με αυτή τη συζήτηση που έφτασε στο τέλος της. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά εδώ ολοκληρώθηκε. Πολλά ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου, για όσες μας είπατε σήμερα. Yes. Να είστε καλά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, φίλοι μας. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά, φίλοι μας. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία.
Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.